Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τις εργασίες στη γέφυρα Σερβίων, που κατασκευάστηκε το 1975, είναι σε εξέλιξη και την Κυριακή που μας έρχεται, την Κυριακή των Βαΐων, έχει βγάλει ανακοίνωση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπάρχει ολικό κλείσιμο της γέφυρας και πάλι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Περισσότερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, τον κύριο Χάρη Γκοβεδάρο, τον οποίο φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο του West. Κύριε Γκοβεδάρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Βακρατσάκη, σας, εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Επειδή την υψηλή γέφυρα Σερβίων είδαμε τις προηγούμενες μέρες, επισκέφθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Κτριαντόπουλος μαζί με Κλιμάκιο, παρόν ήσασταν και εσείς για τις εργασίες, να δει την κατάσταση που παρουσίασε πριν 2 χρόνια η γέφυρα. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις εργασίες σήμερα που μιλάμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Και είδαμε ότι τις επόμενες μέρες και ειδικά την Κυριακή έχετε βγάλει ανακοίνωση ότι πάλι θα ξανακλείσει η γέφυρα. Για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές που θα επισκεφτούν την περιοχή και φυσικά να είναι ενήμεροι για τις εργασίες. Καταρχήν είναι σε εξέλιξη το έργο συντήρησης της πλάκας καταστρώματος, που σημαίνει στεγανοποίηση αυτής, κατά πρώτον και κατά δεύτερον ορθή απορροή των ομβρίων υδάτων. Αυτό το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και κάποιες μέρες. Θα ολοκληρωθεί τέλος Μαΐου με νέο ασφαλτοτάπητα. Ο λόγος που γίνεται καταρχάς είναι στο μήκος των 300 μέτρων της προβολοδόμησης, δηλαδή του κρίσιμου σημείου όπου εκεί παρατηρήθηκε το πρόβλημα της γέφυρας, και γίνεται με σκοπό την όχι περαιτέρω, ας το πούμε, οξύδωση του οπλισμού και των όρων της γέφυρας έως όταν ξεκινήσουν οι εργασίες της ολικής αναβάθμισης και ενίσχυσής της. Μάλιστα. Κατά δεύτερον, την Κυριακή, ναι, θα είναι κλειστή ξανά η γέφυρα, όπως είπατε, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, για να γίνουν οι τελευταίες για φέτος δοκιμαστικές φορτίσεις του προβόλου ΜΗ-62, στον οποίο υπήρχε το πρόβλημα και υπήρξε η ενίσχυση τον Οκτώβριο του 23, και σε κάποια από τα αμφιέριστα τμήματα της γέφυρας. Αυτό που είπατε και το είπατε και τώρα τελευταία, το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθούν οι εργασίες συνολικής ενίσχυσης και αναβάθμισης, κύριε Κομεδάρο? Λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα θα βγει σε δημοπράτηση η μελέτη της συνολικής αναβάθμισης και ενίσχυση της γέφυρας. Μάλιστα. Επειδή είστε μηχανικός και επειδή έχετε εμπειρία, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κυρίου Κασαπίδη, από τον ίδιο τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, και το υλοποιείτε εσείς τώρα. Είστε καθημερινά εκεί και από τις ανακοινώσεις σας βλέπουμε και είστε παρόν εκεί ως αντιπεριφερειάρχη συνέχεια. Είστε αισιόδοξος να υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Είναι αλήθεια ότι το 50% τουλάχιστον του χρόνου μου το αφιερώνω στη γέφυρα Σερβίων, στη γέφυρα του Βενέτικου ποταμού και στις κατακρεμνήσεις του Πισοδερίου. Με μεγάλη σοβαρότητα και με εργασία από τις υπηρεσίες και από μένα προσωπικά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι δοκιμαστικές φορτίσεις που είπαμε την Κυριακή, στα πλαίσια του ελέγχου της αντοχής της γέφυρας. Γιατί θα είναι μια μακρά διαδικασία. Πέρα από την δημοπράτηση της μελέτης που θα γίνει τώρα, αν δεν υπάρχουν προσφυγές μετά και ενστάσεις, η επώνυση της μελέτης θα κρατήσει 15 μήνες και μετά θα προβούμε στη δημοπράτηση του έργου της αναβάθμισης και ενίσχυσης συνολικά της γέφυρας. Μάλιστα. Το οποίο έργο μπορεί να κρατήσει από 1,5-2 χρόνια. Θα το δείξει η μελέτη αυτό όμως, όπως θα δείξει και το ποσό που θα χρειαστεί για την επέμβαση αυτή. Και καλό είναι επειδή γιατί καταλαβαίνετε, και κλείνω, επειδή καταλαβαίνετε είναι ένα μακρύ διάστημα, 2,5-3 χρόνια, θα πρέπει ως τότε, μέσω και των δοκιμαστικών φορτίσεων και άλλων ενεργειών που θα γίνουν στη συνέχεια, να υπάρχει μια καθαρή εικόνα ότι είμαστε ασφαλείς μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο της ολικής αναβάθμισης και συντήρησης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν γίνονται όλα αυτά, και το έργο που γίνει σε εξέλιξη, αλλά και οι δοκιμαστικές φορτίσεις σε κρίσιμα τμήματα και στα αμφιέρεστα διαδηματολογητικά. Μάλιστα, και το σημαντικό είναι η ασφάλεια των δημοσίων υποδομών. Είναι κομβική σημασία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Κατανοούμε πλήρως και την ταλαιπωρία των πολιτών και των επαγγελματιών, όμως είναι πολύ σημαντικό να μην καθυστερήσουμε και να το κάνουμε αυτή την Κυριακή. Γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση συνολικά από όλους τους πολίτες, ειδικά της περιοχής των Σερβίων και του Βεγγαντού. Ωραία. Να έρθω στο Βενέτικο τώρα. Τι γίνεται με τη γέφυρα και εκεί? Είναι, να θυμίσω, ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έτσι έχει ανοίξει πάρα πολύ.
Και φυσικά θέλω και ένα σχόλιο γιατί υπογράφηκε και η σύμβαση για την Εθνική Οδό Φλόρινας Πρεσπών, ώστε να μην φτάσουμε στα πρέσπια να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Και η γέφυρα του Βενέτικου είναι σε μια κρίσιμη έως οριακή κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε αρκετά νωρίτερα να γίνουν αυτές οι διαδικασίες ενίσχυσής της. Όμως έχουμε τη χαρά και με ενέργειες της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, όταν υπογράφηκε η σύμβαση, πλέον έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά οι εργασίες και ευελπιστούμε μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Περιλαμβάνουν και εκείνες ενίσχυση του αποσαθρωμένου σκυροδέματος και του οξυδωμένου οπλισμού και συντήρηση της πλάκας καταστρώματος με στεγάνωσή της και με ορθή απορροή οπλισμού υδάτων και νέο ασφαλοτάκτη. Μέχρι τέλος Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Ωραία. Και να πάμε λίγο και στη σύμβαση που υπογράφηκε. Κατά πόσο θα πιέσετε κι εσείς ώστε να γίνει και να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία και των πολιτών προς τις πρέσπες, αλλά και φυσικά τώρα που ανοίγει και ο καιρός, να έχουμε περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή. Για το πισοδέρι, μου είπατε, αν άκουσα. Ναι, για το πισοδέρι. Για τις καταπολιστήσεις στην τοπική κοινότητα πισοδερίου και στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Φλόρινας Καστοριάς. Είναι σε δύο σημεία. Είναι ένα έργο ενός 1.470.000 που γράφηκε σύμβαση πριν δύο μέρες. Και είμαστε στην ευτυχή θέση να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες άμεσα με στόχο να προλάβουμε τη νέα χειμερινή περίοδο. Ενδεχομένως και νωρίτερα να είμαστε έτοιμοι, σύμφωνα και με τις προσδοκίες και επιθυμίες και θέληση του αναδόχου. Ναι. Είναι ένα δύσκολο όμως τεχνικά έργο. Θα είμαστε εκεί και η τεχνική υπηρεσία για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και αυτό ένα έργο που από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε προσπαθήσαμε να το εντάξουμε, γιατί υπήρχε πρόθεση χρηματοδότησης από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον κύριο Λιβάνιο. Με το που αναλάβαμε, πέφσαμε και πετύχαμε την οριστική ένταξη του έργου και προβήκαμε άμεσα στη δημοπράτηση αυτού. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Περιφερειάρχη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.